τους εχθρούς πολεμάει σκληρά. Στις θάλασσες μέσα γυρίζει και εκδίκηση όλο ζητά. Δεν είναι άλλος το ξύφος πιο καλός για την τιμή του σαν μάχεται αυτός. Ούτε τον γάστρο τα τείχη δεν αντέχουν, των κανονιών του την απάσταχτη ορμή. Μαύρος Πειρατής, Μαύρος Πειρατής, Μαύρος Πειρατής, ο Μαύρος Πειρατής. Για πλήρωμα έχει τους πρώτους, έχει ναύτες του οι πιο δυνατοί. Ρεσάλτο σαν κάνουν σε πλοίο, ποιος μπορεί να τους αντισταθεί. Για τα παιδιά και τα ζώα έχει αγάπη, για τους εχθρούς του έχει όπλο την οργή. Με τα κανόνια φωτιά όταν ξερνάνε, ψάχνει τη δίκαιη εκδίκηση να βρει. Μαύρος Πειρατής, Μαύρος Πειρατής, Μαύρος Πειρατής, ο Μαύρος Πειρατής. Μαύρος Πειρατής, Μαύρος Πειρατής, Μαύρος Πειρατής. Ρότζερ, είναι ανάγκη. Θα κανονίσω εγώ τα υπόλοιπα. Ελάτε, φίλοι. Κρατήστε γερά. Σατανά. Αλλά ήταν η δική σου τουμπλόν. Καλά, πού είναι ο καπετάνιος? Ο καπετάνιος? Μην μου πεις ότι χάθηκε στα κύματα. Πάμε, Ρότζερ. Δόξα τω Θεώ, είσαι ασφαλής. Αναρωτιέσαι τι απέγινε το πλοίο μας, έτσι, κάπτεν. Μετά την έκρηξη, η Λέιλα και ο Γκάιλ πήδηξαν στο νερό για να σας βρουν. Είχε πιάσει φωτιά το κατάστρωμα, αλλά ο κύριος Μόργαν παρέμεινε στο πεδάλιο. Μπορεί να έσωσε το πλοίο. Τον έχει δει κανείς? Ναι, κάπτεν, τον είδα.
Στεκόταν στη γέφυρα και έδινε εντολές στο πλήρωμα. Αυτό έγινε αμέσως μετά την έκρηξη. Ύστερα είδα το πλοίο να στρίβει και να σταλπάρει μακριά. Είμαι σίγουρη ότι θα γυρίσει όλη τη θάλασσα για να μας βρει. Αν κάποιος μπορεί, είναι αυτός. Δεν υπάρχει καλύτερος ναυτικός του κόσμου. Τότε είναι θέμα χρόνου που να έρθει. Ας ελπίσουμε να μας κρατήσει αυτό το ξύλο όσο χρειαστεί. Δεν θα βασιστούμε μόνο στη δική του προσπάθεια. Πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς. Φροντίστε όλοι να είστε ασφαλείς. Δεν απέχουμε πολύ από την ακτή της Φλόριντα. Με λίγη τύχη θα νικήσουμε την καταιγίδα και θα φτάσουμε στη στεριά το πρωί. Μια μικρή αναγνωριστική πτήση με τον Ρότζερ. Ποιος ξέρει πόσο κοντά είμαστε στη στεριά. Κάπτεν, στεριά! Ένα μίλι περίπου. Φαίνεται ότι η τύχη είναι με το μέρος μας. Τα ρεύματα θα μας βγάλουν στη στεριά. Ας ελπίσουμε να μας πιάσει το αντίθετο ρεύμα. Σωστά, Κάρμο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πηδήξουμε στο νερό μόλις δούμε τη στεριά κοντά. Τι εννοείς, Κάπτεν? Πιστεύεις ότι είναι ακατοίκητο το νησί? Είναι η ακτή της Φλόριντα. Όπως το περίμενα. Ναι, Κάπτεν. Κάτι μου λέει ότι θα το μάθουμε σύντομα. Ο Γκάιλ και εγώ θα σας βοηθήσουμε. Ήταν πεπρωμένο, γι' αυτό με έστειλα σε εσάς. Κάπτεν! Α? Κάπτεν, κοίταξε! Βράχια, κρατηθείτε γερά! Πάντως, έχω την ιδέα ότι τα προβλήματά μας μόλις τώρα αρχίζουν. Εγώ πάντως έχω ακόμα το στιλέτο μου. Κατάλαβα. Το βλέπουνε και αμέσως την κουπανάνε. Μην είσαι σίγουρος. Οι Ινδιάνοι τρώνε τους ανθρώπους που ξεβράζει η θάλασσα στις ακτές τους. Ας ελπίσουμε αυτοί εδώ να είναι φυτοφάγοι.
Άστε τους Ινδιάνους και ας γεμίσουμε το στομάχι μας. Ό,τι καλύτερο άκουσα σήμερα. Έλα, Μόκο, πάμε να βρούμε φαγητό. Εγώ θα μείνω εδώ μαζί με τον καπετάνιο. Φοβάται ότι δεν θα ξαναδεί το πλοίο του. Κι εγώ φοβάμαι ότι δεν θα ξαναδώ την τορτούγα. Μπορείς να κλάψεις αργότερα, Κάρμο. Δεν πεθάναμε ακόμα. Ακού, μικρέ. Αν με κοροϊδεύεις, την έχεις άσχημα. Δεν υπάρχουν υπτάμενοι σκιούροι. Κοίτα. Είναι νόστιμοι, αλλά δεν πιάνονται εύκολα. Μάλλον υπάρχουν τελικά. Είναι μάταιο να τους κυνηγούμε με αυτά τα ξύλα. Να ψάξουμε κι άλλο. Ένας αετός ψαράς. Πώς θα πιάσουμε αετό με ένα κομμάτι ξύλο? Δεν θα το ρίξουμε. Θα περιμένουμε να φέρει το φαΐ της ημέρας. Ο Γκάγκελ πρέπει να ψάξει τους κυνηγούς μας, Λέιλα. Έχουν αργήσει πάρα πολύ. Σε ένα μεγάλο κυπρίνο. Τώρα θα περιμένουμε να τον αφήσει στη φωλιά. Λες να έχει και μικρά στη φωλιά του? Φυσικά, για αυτά ψαρεύει. Πάμε γρήγορα πριν ξαναγυρίσει ο αετός. Κοπίδα! Thank you.
Γκάιλ, τι θα έκανα χωρίς εσένα. Τίποτα. Ούτε φαΐ, ούτε κρασί, τίποτα. Άκουσες τη μαγική λέξη, έτσι. Αλλά το εννοούσα. Ούτε κρασί. Κάνετε πίσω. Είναι επικίνδυνο. Προσέξτε την ουρά του. Έχει δηλητήριο. Πετάξτε την πέτρα για να γυρίσει στη θάλασσα. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν έχει νόημα να μείνουμε εδώ. Θα φύγουμε με την αυγή προς τα βόρεια μέχρι να βρούμε ένα καταφύγιο. Καλά, Ινδιάνοι. Είτε είναι κανίβαλοι είτε όχι, Κάρμο, είμαι περίεργος να τους γνωρίσω. Να τους γνωρίσεις, μίλα σοβαρά. Ξεχνάς αυτό που μας είπε ο Ισπανός αξιωματικός. Η Ονόρη πέρασε από αυτές τις ακτές. Μπορεί να τη βρήκαν οι Ινδιάνοι. Νομίζω ότι η μοίρα με οδήγησε εδώ. Άκου την καρδιά σου, Κάπτεν. Τελικά τι πιστεύεις πως τη συνέβη? Ότι είναι ακόμα ζωντανή.
Εδώ είναι καλά για να κατασκηνώσουμε. Κάπτεν, εγώ και ο Μόκο λέμε να πάμε για κυνήγι. Τρώγαμε μόνο βατόμουρα και χόρτα. Να μην απομακρυνθείτε όμως πολύ. Ανάψτε μια καλή φωτιά. Θα γυρίσουμε τουλάχιστον με ένα βουβάλι. Καραμπίνα θα τρώγαμε σαν πρίγκιπες. Κοίτα την αρκούδα, τα πάει μια χαρά. Ναι, τρέφεται με ψάρια και το κρέας της είναι νόστιμο. Ωραία, μπορεί να είμαστε τυχεροί. Τρέξε να σωθείς! Πάμε από εκεί, έλα! Σταθείτε! Πέσουμε πολεμώντας σαν άντρες. Σωστά. Και θα σκοτώσουμε μερικούς αποδάφτους. Παλιά,